Εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω πολύ τους κατοίκους των Διαβατών που σαν κάτι γλωροκάστρο που δώσανε το βήμα να έρθω και εγώ να διαμαρτυρηθώ για κάτι το οποίο δεν συμφωνώ. Θέλω να πω ότι κάθε μέρα έχω μία ώρα και συμπαραστέκομαι και εγώ σε αυτό το οποίο κάνω. Επίσης θέλω να τονίσω ότι δεν είμαστε ξενοφοβικοί. Το να ζητάμε την ασφάλεια του τόπου μας από την κυβέρνηση, την εκάστοτε κυβέρνηση που είναι στην Ελλάδα, από αυτούς που διοικούν την Ελλάδα, δεν είναι ξενοφοβία. Είναι κάτι φυσιολογικό. Εδώ υπάρχουν τα παιδιά μας, οι οικογένειές μας και θέλουμε να έχουμε μια ασφάλεια. Γι' αυτό διαμαρτυρόμαστε. Ούτε για τη ξενοφοβία μας, ούτε γιατί φοβόμαστε αυτούς που ήρθαν κτλ. Και στο φινάλε, να πούμε για το διατάφτα, αν θα βγουν έξω και έρθουν στο χωριό μας και έχουν στα σπίτια μας και μας κάνουν κακό, εδώ θα πάρουμε και τα όπλα. Να σας προστατεύσουμε ένα σπίτι. Κυρία, σας παρακαλώ. Έχει δικαίωμα να πει τα πάντα. Εσείς, συγγνώμη. Δεν θα λέμε, κυρία, επανάληψη διαφορετική. Να προβάλλω. Κάνετε το ίδιο με αυτούς που αμφισβήτησαν τις προτάσεις απόψεις. Όχι έλεος. Κάτσε κατά. Πάμε το λόγο. Όπως διακόπηκε ο κύριος Εντεγνέρης, αυτή τη στιγμή αυτό κάνει. Εγώ άκουσα με πολύ προσοχή και τον Δήμαρχο και τώρα τελευταία αυτό που είπε και ο Άγγελος. Συμφωνώ ότι η Σύρη είναι ένας λαός στον οποίο πρέπει να συμπαρασταθούμε. Όταν θα καταφέρει αυτή, αυτό το κράτος σε αυτούς που μπαίνουν κάθε μέρα να ξεχωρίσει τους ύλους από τους υπόλοιπους, τότε θα μπορούμε να συζητάμε για αυτό. Καλά, έχουν γίνει ένα σώρο βιασμοί από τότε που ήρθανε. Έχουν γίνει ένα σώρο εγκληματικές πράξεις μαζί με αυτές που είχαμε και εμείς εδώ πέρα από τους δικούς μας. Έτσι προαπλασιάσουμε και αυτό δεν είναι κάτι καλό. Το καταλαβαίνετε όμως. Σας παρακαλώ, κυρία μου. Έτσι, κυρία μου. Μάθετε να λειτουργείτε. Μάθετε να λειτουργείτε συλλογικά. Αυτό που κάνετε είναι φασιστικό. Είναι φασιστικό αυτό που κάνετε. Καθίστε, κυρία Κάρτο, δεν εκτός από. Τη ζήτησε ένα δημόσιο βήμα. Σε παρακαλώ. Και μπορώ να λέω την άποψή μου. Θα την ακούσετε. Άμα δεν σας αρέσει, μπορείτε να περάσετε. Άμα δεν σας αρέσει, να περάσετε. Αυτή είναι η άποψή μου. Προχωρήστε και μας τα λέτε. Σε παρακαλώ. Και ολοκλήρωσε. Πέρα από αυτό, έχω δύο στάσεις για το Προεδρείο να πω. Είπα αυτή ο κύριος Δήμαρχος. Ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι στα κέντρα φιλοξενίας θα κάνουν 48 ώρες και θα προωθούνται στα υπόλοιπα κράτη. Αυτό ξέρετε πολύ καλά ότι δεν είναι δυνατό και δεν θα είναι, δεν είναι κάτι αληθινό. Κυρία, κυρία, σας παρακαλώ. Δεν κάνετε διάλογο εδώ μέσα όμως. Σας παρακαλώ. Πέντε μέρες να είναι. Βοηθήστε. Βοηθήστε τη διαδικασία. Το θέμα είναι ότι θα βρείτε εδώ πέρα. Ωραία. Και αυτοί οι άνθρωποι, όπως καταλαβαίνουμε, σε τέτοια μέρη δεν θα μπορέσουν να ζήσουν. Ένας σχεδιασμός με 2.000 άτομα είναι ένας κατάλογος, ένα χωριό λόγο.